συνέντευξη, την πολύ σπάνια. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο το να δώσει συνέντευξη η συγκεκριμένη κοπέλα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, γιατί πολύ συνειδητά έχει αποφασίσει να απομακρυνθεί από το χώρο, είτε με συνεντεύξεις, φωτογραφίες, είτε με την παρουσία της κάπου. Μέχρι πρώτην ισχύει τη ραδιοφωνική της εκπομπή, όπου τώρα έχει πάρει άδεια για να αφοσιωθεί λίγο περισσότερο στην ίδια. Αναφέρουμε βέβαια στην πολύ αγαπημένη φίλη πάνω απ' όλα και πρώην συνεργάτηδα Νανά Καραγιάννη, που χαίρομαι πολύ που μαθαίνω τα νέα της. Έχει δώσει μια συνέντευξη, να πούμε το όνομα της συναδέλφου στο Περιοδικό Χάι, η Άννα Τσιάλτα. Είναι προσωπική φίλη της Νανάς Καραγιάννη και από ό,τι φαίνεται η Νανά πλέον έχει αποφασίσει και έχει επιλέξει να μιλήσει σε ανθρώπους που θεωρεί κοντά της, που θεωρεί προσωπικούς φίλους. Θέλω να σας πω ότι ο τίτλος συνέντευξη είναι «Θα ζήσω και θα το παλέψω». Mm-hmm. Ωστόσο, για τις νέες αλλαγές στη ζωή της, η ίδια με αρκετή σοβαρότητα και με δόση χιούμορ, βέβαια, όπως ούτως ή άλλως δεν το χάνει ποτέ το έχουμε συνηθίσει την Νανά, λέει ότι οι νέες αλλαγές στη ζωή μου είναι αρκετές. Το σημαντικότερο είναι ότι προσπαθώ πλέον να ασχολούμαι λίγο περισσότερο με τον εαυτό μου, ουσιαστικά όχι μόνο νύχια και μαλλιά που λέμε, αλλά να είμαι πιο ήρεμη, λιγότερο αγχωτική και να μοιράζω πιο σωστά το χρόνο και την ενέργειά μου. Την η Άννα Τσιάλτα αν είναι έτοιμη να δώσει αυτή τη μάχη που δίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και αν είναι πιο δυνατή τώρα από πριν. Και η ίδια απαντάει. Τελικά όλοι θέλουμε τον χρόνο μας και τη δική μας στιγμή. Ουσιαστικά τώρα νιώθω πραγματικά έτοιμη χωρίς να το ματιάσω. Ίσως επειδή έχω ταλαιπωρηθεί χρόνια πολλά, ίσως γιατί είμαι και μεγαλοκοπέλα, ενδεχομένως γιατί έχω περισσότερα κίνητρα ή τώρα αντιλήφθηκα πραγματικά τις διαστάσεις και τις ολέθριες συνέπειες της όλης μου περιπέτειας. Τελικά είναι λίγο απ' όλα. Αλλά πάλι θα σου πω ότι τώρα είμαι έτοιμη και πιστεύω ότι θα την κερδίσω αυτή τη μάχη. Και ναι, θα την κερδίσω. Άλλαξα πολλά πράγματα που έπρεπε να αλλάξω σε όλο αυτό το κομμάτι της ζωής μου, περισσότερο ιατρικά και φαρμακευτικά, για να μην αφήσω κάποια υπόνοια. Και πιστεύω πως όλα πια είναι έτοιμα για να τα αντιμετωπίσω. Θέλω να σας πω βέβαια ότι μέσα στην συνέντευξη η Νανά Καραγιάννη μιλάει και για τον αντρούλη της. Ο Γιάννης, είναι αυτός που βλέπουμε εδώ και στις φωτογραφίες, στα πλάνα μας αυτή τη στιγμή. Τον θησαυρούλη της, όπως η ίδια τον χαρακτηρίζει, για το πώς βρίσκεται κοντά της όλο αυτό το χρονικό διάστημα που η ίδια δίνει την δική της μάχη και αντιμετωπίζει την περιπέτειά της. Σχολιάζει βέβαια και το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό έχει δεχθεί ιδιαίτερη κριτική μέσα από τη σελίδα του στο Facebook, η Νανά Καραγιάννη. Κάποιοι έχουν σχολιάσει τις φωτογραφίες. Για άλλη μια φορά, το θέμα της υγείας της έχει γίνει επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ίδια αρκείται να πει ότι μέσα από την προσωπική της σελίδα στο Facebook προσπαθεί όσο μπορεί να βοηθήσει νέα κορίτσια που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Να σου πω κάτι, ρε Γιώργο, με συγχωρείς, επειδή την Ανά την ξέρω και εγώ προσωπικά, επειδή έχω συνεργαστεί μαζί της πολλά χρόνια, παραμένει ένα πάρα πολύ έξυπνο πλάσμα. Αν δεν αποφασίσει η ίδια να κάνει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει, δεν γίνεται τίποτα. Ναι, αλλά κάνει φαρμακευτική. Για την κριτική που λέτε στη σελίδα της στο Facebook, εμένα δεν μου αρέσει και το λέω δημόσια. Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, που κάποιοι κάνουν like στις φωτογραφίες τις συγκεκριμένες συναντάσεις. Να σου πω κάτι, Σπύρο, εγώ θα σου απαντήσω με την απάντηση της ίδιας μέσα από την συνέντευξή της, η οποία λέει «Είμαι πολύ καλύτερα εμφανισιακά και ψυχολογικά». Προσεχώς καλύτερα θέλω να πιστεύω. Όντως πολλά ακούστηκαν και γράφτηκαν. Μου κάνει αλήθεια τόση εντύπωση η έντονη ενασχόληση κάποιων μέσων, χωρίς να παρεξηγώ ή να κακίζω κανέναν, καταλαβαίνω όλοι συνάδελφοι είμαστε. Το βάλσαμό μου είναι η τόσο θερμή υποστήριξη από τον κόσμο. Ισχύει αυτό, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Ανά. Αλλά σου λέω, επειδή είναι ένα πανέξυπνο πλάσμα, ένας πολύ ικανός άνθρωπος, μόνο αν η ίδια αποφασίσει ότι και συνειδητοποιήσει την κατάστασή της, μόνο έτσι θα σωθεί. Γιατί δεν είναι αυτό, έχουν ενδιαφερθεί κατά καιρούς πάρα πολύ. Για όλους, αγαπημένοι μου Σπύρο, που πάσχουν από νευρική ανορεξία και από βουλημία και για οποιαδήποτε τέτοια. Γενικά δεν αντιλαμβάνονται. Ξέρεις όμως ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια να της πεις πολλά πράγματα. Ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που πάει να κάνει την παραμικρή κίνηση, ξέρει τι θα πάει να τη πει και το προλαβαίνει. Είναι όμως πολύ έξυπνη, Σπύρο, το ξέρεις και εσύ, και εγώ που την έχω γνωρίσει εδώ πέρα. Και όσες φορές, παιδιά, έχω μιλήσει μαζί της, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε. Δεν θα πω τώρα γιατί αυτό ήταν off the record. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και ήταν μια χαρά. Ναι. Δηλαδή, δεν μου έδειξε ένα κορίτσι, μια γυναίκα, η οποία τα έχει παρατήσει. Έχει παρατήσει τη ζωή της. Καμία σχέση με τον άντρα της και την οικογένειά της. Σίγουρα δίνει την. Εννοείται ότι κάνει την δική της προσπάθεια. Απλά να πω για τα πλάνα τα οποία παρακολουθούμε εδώ, που είναι από τον γάμο και να συνεργαζόταν με τον Σταρ και την Χριστίνα Λαμπύρη. Είχαν γίνει όλα αυτά τα θέματα για το πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Νανά. Και εδώ πραγματικά φαίνεται ότι ήταν πολύ καλύτερα, ότι το είχε ξεπεράσει, είχε κάνει όντως την προσπάθειά της και είχε αποδώσει. Εγώ της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα και να μείνει πιστή σε αυτό που κάνει, στην προσπάθειά της.